Ένα ιδεολόγημα είναι, ένας εφημισμός είναι για μια κατάσταση όπου ενώ πληροφοριακά ο κόσμος έχει ενοποιηθεί, οικονομικά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, πολιτικά δεν έχει ενοποιηθεί. Και το πρόβλημα είναι αυτό που λένε η οικονομική και πληροφοριακή παγκοσμιοποίηση να ολοκληρωθεί ως πολιτική παγκοσμιοποίηση με το να γίνει μια παγκόσμια κυβέρνηση. Αυτό είναι ο λόγος. Και γι' αυτό, αυτό όμως πρέπει να περάσει ισοπεδωτικά απέναντι στα έθνη κράτη, να τεθούν δηλαδή υπό απόλυτο έλεγχο, η νομιμότητά τους να καταργηθεί στην πραγματικότητα, η εσωτερική τους νομιμότητα και να επικρατήσει μια διεθνής, αυτή που επιβάλλει η νέα τάξη του Μπούς κτλ. Κτλ. Και επίσης και οι θρησκείες, οι οποίες πρέπει να εξουδετερωθούν. Ναι, ας πούμε, το Ισλάμ όμως δεν εξουδετερώνεται. Ας πούμε, η Κίνα Κάναν αγώνα μεγάλο για να το εξουδετερώσουν. Ναι. Νομίσαν μέσω της Τουρκίας, με τις αραβικές ανοίξεις και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τώρα έχουν καταλάβει ότι την Κίνα και την Ρωσία, πώς έγινε αυτό, ενώ τις προορίζανε για απειθήνιους δικούς τους κολαούζους, εν πάση περιπτώσει, τους ξεφύγανε. Από εκεί ξεκινάει η κρίση πια σήμερα. Αυτοί υπερασπίζονται το Βεσφαλιανό σύστημα, η Ρωσία προπαντός, αλλά και η Κίνα, γιατί τους βολεύει πριν απ' όλα, έτσι. Λοιπόν, είμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση. Από αυτήν θα πάμε είτε σε πόλεμο, είτε σε μια ειρηνική πτώση της υπερδύναμης της σημερινής, όπως έγινε με τη Σοβιετική Ένωση. Δεν μπορούμε να πάμε διαφορετικά και ουσιαστικά οι ανατολικές δυνάμεις αυτό προσπαθούν να επιτύχουν, δηλαδή να πέσει στα μαλακά. Και την Ευρώπη πώς την βλέπετε? Για την Ευρώπη δεν στοιχηματίζω και με ενθουσιασμό στην Ευρώπη. Λοιπόν, είναι μια... Δεν ήταν οργανικό, δεν ήταν γέννημα οργανικό, αλλά τεχνικό. Ουσιαστικά η ευρωπαϊκή νεωτερικότητα κατέρευσε στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Και ήρθε και της έδωσε η Αμερική τεχνητές αναπνοές. Έριξε λεφτά, τους κέρδισε με την μεγάλη προπαγάνδα, πήγαινε καλά η Αμερική παράλληλα, έτσι. Υπήρχε το φόβητρο της Σοβιετικής Ένωσης, το οποίο λειτουργήσε συνεκτικά. Λοιπόν, και εδώ είναι στη λογική του σχήματος που λέει εγώ επάνω, εσύ κάτω, ο άλλος έξω, γιατί περί αυτού πρόκειται, η Αμερική πάνω, οι Γερμανοί κάτω, οι Ρώσοι έξω. Αυτό ήταν το μοντέλο σύνθεσης της Ευρώπης. Λοιπόν, στη λογική αυτή του bullying εναντίον τρίτου, όταν ο τρίτος εξαφανιστεί, αποσυμπιέζεται η αντίθεση των δύο. Οπότε αρχίζουν τα προβλήματα. Όμως συνέβη από την άλλη μεριά, ότι στο διάστημα της, πώς να το πούμε, της παντοκρατορίας της Αμερικής, η Αμερική αποσαθρώθηκε εκ των έσω. Όλες οι βιομηχανίες της φύγανε, ο καταναλωτισμός διέσπασε και εκφύλισε τις συνειδήσεις, οπότε ήρθε εκεί που ήταν και η Ευρώπη όπως την περιγράψατε. Αν ενδιαφέρεται, το έθνος κράτος, με την έννοια δηλαδή που την περιγράψαμε, αν ενδιαφέρεται για τον πολίτη. Ο πολίτης του είναι, έχει το consensus που λένε, η συνένεση αυτού του κράτου, του έθνος κράτους, βασίζεται στο ότι εγώ θα απολαμβάνω την ιδιωτική μου ελευθερία και εσύ θα με εκπροσωπείς. Εντάξει, στο βαθμό όμως που εξασφαλίζεις τα αγαθά της της ιδιωτικής απόλαυσης, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό τι κάνει, καθιστά το εθνοκράτος επεκτατικό. Στο πολίτη. Επεκτατικό προς τα έξω, ούτως ώστε να εξασφαλίζει μέρισμα, εμπειριαλιστικό μέρισμα στον πολίτη να το καταναλώνει ιδιωτικός, να το πούμε έτσι, χιδέα. Λοιπόν, όταν η σύμβαση αυτή λειτουργεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν δεν λειτουργεί, και δεν θα λειτουργήσει βέβαια, διότι και τα άλλα εθνοκράτη το ίδιο κάνουν, οπότε τελικά έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Και τα γνωρίζουμε. Από εκεί προέκυψαν οι πόλεμοι οι οποίοι κατέστρεψαν την νεωτερικότητα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είναι συνάρτηση του ένα του άλλου. Να σου πάρω ένα παράδειγμα. Η Ελλάδα κατέρευσε, δεν μιλάμε για. Δεν νομίζω ότι. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Ότι πάμε για άλλα. Τελείωσε. Πήγαμε καλά επειδή αναπαλλαγήκαμε από τους Τούρκους. Ξαναφτιάξαμε κράτος.
Ξαναγεννήκαμε οργανωμένη κοινωνία. Έχουμε σκέψη, έχουμε πράγματα. Δεν είμαστε και του πεταμού, τελείως, έτσι. Από το μηδέν βγήκαμε. Λοιπόν, αλλάζει φάση ο κόσμος. Η ιστορία αλλάζει φάση. Οι σχέσεις εθνών και, πώς να το πούμε, και οικουμενικότητας, διότι αυτά τα δύο είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δεν είναι οικουμένη από εκεί, οικουμενικότητα από εκεί και η εθνικότητα από εδώ. Το έθνος, στο μέτρο που αναπτύσσεται, δημιουργεί οικουμένη. Έτσι δεν είναι. Διαπλέκονται αυτά μεταξύ τους, γεφυρώνονται, πώς το λένε, τα χάσματα μεταξύ των εθνών, τα κοντινότερα έθνη, αυτά που είναι στην ίδια ζώνη φάσματος, έρχονται πιο κοντά, διότι είναι στην ίδια ζώνη. Με την τρίτη ζώνη βρίσκονται πολύ μακριά. Έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτά είναι. Αυτά είναι. Αλλάζει ο κόσμος και πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς. Δηλαδή να αλλάξουμε, όχι να γυρίζουμε κοιτάμε πίσω. Να δούμε με τι σκευή από αυτό που είμαστε θα βαδίσουμε στον καινούριο κόσμο. Αυτό είναι που συζητάμε και δεν θέλουμε να το συζητάμε. Ούτε να το σκεφτόμαστε. Έχουμε βάλει το κεφάλι κάτω και αρχίζουμε να μερολογούμε και κλαίμε. Αλλά ο κόσμος έχει αλλάξει. Η Ευρώπη στην οποία πιστέψαμε και τα δώσαμε όλα, κρατώντας και κρύβοντας και κλέβοντας και τα λοιπά από κάτι, αλλά αν και να μην συνέβαινε αυτό, δεν θα άλλαζε τίποτα. Θα φτάνουμε πάλι εδώ που φτάσαμε. Το άτομο, διδασκόμενο από την πείρα του, μπορεί να προβλέψει, να κάνει προβλέψεις σε ό,τι το αφορά. Έτσι δεν είναι. Έχει διαβάσει, έχει συνηθίσει να αναγνωρίζει καταστάσεις. Δεν του είναι παντελώς αναπάντηχες οι αλλαγές. Αν έχει και μια, πώς το λένε, στοιχειώδη ικανότητα να εξετάζει την διαδρομή του, έτσι. Λοιπόν, το ίδιο, το ερώτημα το οποίο θέσατε, αναφέρεται στο εάν και τα έθνη, εάν και οι συλλογικές οντότητες, τα συστήματα πατρίδας δηλαδή, έχουν τη δυνατότητα αυτήν. Να μην ακολουθούν τις πράγμασι που λέει ο Δημοσθένης, αλλά να έχουν το προωράν και να προλαμβάνουν τα πράγματα. Το έχουν αυτό. Λοιπόν, η ιδιότητα, αυτό που καθορίζει στο άτομο αυτή την ικανότητα είναι η βιολογική του μνήμη. Έχει βιολογική μνήμη, στηρίζεται στη βιολογική του μνήμη και επομένως διδάσκεται από την πείρα του και αποκτά την ικανότητα του προωράν. Λοιπόν, Οι συλλογικές οντότητες δεν έχουν βιολογική μνήμη, έχουν όμως μεταφυσική μνήμη, αν έχουν. Δηλαδή, τι γίνεται. Ουσιαστικά αυτή η μνήμη του συλλογικού περνάει στα παιδιά μέσω του μύθου. Εν συνεχεία μέσω του σχολείου εκλογικεύεται ο μύθος. Για το ποιος είναι ο κόσμος, ποιοι είναι οι νόμοι που διέπουν τον κόσμο και τη σχέση μας μαζί του και τα λοιπά. Θα δείτε, αν αναλύσετε ένα σύστημα πατρίδας, θα δείτε ότι έχει τρεις μηχανισμούς αναπαραγωγής που διασφαλίζουν την αναπαραγωγή του. Είναι το θυσιαστήριο, οι θρησκείες δηλαδή, το θυσιαστήριο, η σχολή, η παιδεία και η πολιτική, το πολιτικό. Εντάξει. Υπάρχει καταμερισμός των αρμοδιοτήτων αυτών. Το πολιτικό τι κάνει, εγγυάται την αποφυγή του πολέμου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αναπτύσσοντας την κατάλληλη ισχύ, την αποτρεπτική για το εξωτερικό. Λοιπόν, τι κάνει η σχολή, εκλογικεύει, να το πω αλλιώς, τι κάνει το θυσιαστήριο, εγκαθιδρύει μία σχέση με το Θεό, το θυσιαστήριο. Και μαθαίνει το άτομο να θυσιάζει αυτό που είναι αξιόλογο, γι' αυτόν στη θεότητα και μέσα από τη θυσία μαθαίνει να αυτοκυριαρχεί κτλ. Και επιπλέον διδάσκεται εκεί τον ηθικό νόμο, τα στοιχειώδη πράγματα. Ποια είναι αυτά τα στοιχειώδη πράγματα, βάσει των οποίων μπορεί να καταλαβαίνει όταν βλέπει την κοινωνία πώς εξελίσσεται, να καταλαβαίνει αν η κοινωνία βρίσκεται στη φάση της ακμής, ακμάζει, ανεβαίνει μέχρι την κορυφή του αετώματος, που είναι η ακμή, έτσι, ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Και τι συμβαίνει όταν κατεβαίνει.
και θα σας το κλείσω με πολύ ωραία ανακαλώντας τον Εμπεδοκλή. Ο Εμπεδοκλής λέει ότι ο κόσμος συγκροτείται από τέσσερα στοιχεία. Λοιπόν, αυτά τα τέσσερα στοιχεία αποτελούν τον κόσμο, αφού ξέρουμε τα τέσσερα στοιχεία, δηλαδή πίσω από τον κόσμο μπορεί να βλέπουμε τα τέσσερα στοιχεία που τον συγκροτούν. Πολύ ωραία. Δεύτερο, ο κόσμος βγαίνει από το χάος, έτσι, συγκροτείται με βάση δύο αρχές, τη φιλότητα και τον οίκος. Δηλαδή, συγκροτούμαστε εμείς σε κόσμο, εδώ και δεν είμαστε άσχετο όχλος, συγκροτούμαστε σε κόσμο στο μέτρο που εγκαθίστανται σχέσεις φιλότητας μεταξύ τους. Φιλίας, δηλαδή. Ισότητας κτλ. Έτσι. Λοιπόν, αυτή όμως η σύνταξη γίνεται και συγκροτεί φιλότητα στο μέτρο που, διαπνέεται από κάποια αίσθηση ή ορμή νίκους εναντίον μιας άλλης φιλότητας. Το πιάνουμε αυτό. Δηλαδή πώς το νίκος είναι αυτό που συγκροτεί φιλότητα και η φιλότητα εξουδετερώνει τον νίκος. Έτσι. Λοιπόν, όσο η φιλότητα πλεονάζει τον νίκος, μεταξύ μας και γενικώς, συγκροτούμαστε και φτάνουμε στην κατάσταση σφαίρος. Δηλαδή, η σφαίρα είναι το ιδεώδη, πώς λένε, η εικόνα για την ολότητα στην ακμή της. Έτσι. Λοιπόν, όταν φτάσουμε εκεί στην ακμή, κάτι συμβαίνει και αρχίζει να υπερέχει τον οίκος. Από τη στιγμή που αρχίζει να υπερέχει τον οίκος, αποσυντίθεται η σφαίρα, αποσυντίθεται ο κόσμος στα εξών συνετέθη και πέφτει στην κατάσταση δίνους. Δίνει, δηλαδή, στρόβιλος, ανακυκλώνονται τα στοιχεία και από εκεί μετά ξαναβγαίνει, αν ξαναβγεί και δεν υπάρξει καταστροφή, δεν καταστραφούν τα στοιχεία, τα στοιχεία όμως δεν καταστρέφονται, σύμφωνα με τον Εμπεδοκλή. Λοιπόν, ξαναεπικρατεί πάλι η φιλότητα, ίσως κάτι γίνεται και μέσα στο στρόβιλο που γίνεται, που όλα τα φασόλια στο καζάνι ανακατεύονται μεταξύ τους και δημιουργούνται φιλότητες καινούριες. Και αυτές συγκροτούν πάλι κτλ. Κτλ. Λοιπόν, το να έχεις εντυπωμένο στο μυαλό σου, ενώ είσαι άτομο, αυτό το πράγμα και ως κοινωνία, αυτό το πράγμα, και να μπορείς να αναγνωρίζεις ποια είναι τα τέσσερα στοιχεία και πώς η φιλότητα συσχετίζεται με τον οίκος και άρα πότε βλέποντας διαχρονικά, διότι το συλλογικό έτσι, έχει μεγαλύτερο χρόνο και ιστορία και τα λοιπά από το ατομικό. Άρα δηλαδή έχεις γνώση ιστορική αυτού που αποτελεί το έθνος σου, την συλλογικότητά σου. Τότε μπορείς να ξέρεις αν βρίσκεσαι στην ανωδική φάση της καμπύλης ή στην καθοδική φάση της καμπύλης. Και τι θα κάνεις στην περίπτωση που ανεβαίνει και στην περίπτωση που κατεβαίνει. Να το πω διαφορετικά, με μια πιο απλή έκφραση, γιατί είναι περίπλοκο το θέμα της ακμής και της παρακμής. Λοιπόν, πώς το λένε, οι κοινωνίες παρακμάζουν για πέντε βασικές αιτίες που θα τις βρείτε στη βιβλιογραφία. Είναι όμως όλες εξωτερικές. Λοιπόν, υπάρχει μία άλλη ερμηνεία, άλλη σε σχέση με αυτό, ότι τα σπέρματα της ακμής και τα σπέρματα της παρακμής συνυπάρχουν. Και αναπτυσσόμενα τα σπέρματα της ακμής, ταυτόχρονα αναπτύσσονται και τα σπέρματα της παρακμής και καρπίζουν στην κορυφή της ακμής. Καρπίζουν, αποσυνθέτουν εκ των έσω την ακμή, την ενότητα, και πέφτουμε για να πέσουμε τελικά στην κατάσταση μηδέν, στην κατάσταση αυτού που είμαστε τώρα. Εάν αυτά τα έχει αποτυπώσει η παιδεία μας μέσα στα μυαλά των παιδιών, χρησιμοποιώντας πρωτίστως το μύθο, ύστερα με λίγη εκλογήκευση, με λίγο ηρωικό έπος, με λίγο τούτο με το άλλο, όταν ο άνθρωπος ο όριμος, δεν είναι χαζός πια, χαζός έναντι, δηλαδή έχει μεταφυσική συλλογική μνήμη, μη βιολογική, δηλαδή μεταφυσική συλλογική μνήμη και επομένως καθοδηγείται σωστά. Ξέρει πού βρίσκεται ο άλλος ο απέναντι, η Τουρκία παραδείγματος χάρη, πού βρίσκεται η Αμερική, πού βρίσκεται αυτό, παρακολουθεί, βλέπει και ξέρει επομένως δεν γίνεται όργανο του οποιοδήποτε εξωτερικού παράγοντα επιχειρεί να σε λαιλατήσει, να σε υποδουλώσει και το καθεξής για να λύσει τα δικά του προβλήματα
απέναντι των δικών του πολιτών, οι οποίοι, ναι. Και όταν λέει ο Ηράκλειτος πόλεμος πατήρ πάντων, πρέπει να το πάρουμε δεδομένο, θέσφατο. Και να μην μας πιάνει πασιφισμός και ειρηνισμός κτλ. Απλοϊκότητας, ξέρουμε ότι τελικά ο πόλεμος ρυθμίζει τα πράγματα. Και τι κάνει ο πόλεμος? Διαιρεί, φτιάχνει, εισάγει τη διάκριση θεών και ανθρώπων και κυρίων και δούλων. Πρώτη διάκριση, δεύτερη διάκριση. Και θεμελιώνει εκεί πάνω τις κοινωνίες, όποιες κοινωνίες συγκροτηθούν σε συστήματα πατρίδας. Στην κατάσταση που μηδέν δεν υπάρχει παιδεία. Έχουμε σήμερα εμείς πανεπιστήμια, έχουμε γυμνάσια, έχουν διαλυθεί τα πάντα. Πώς θα έρθει η παιδεία στα... Μέσα από εδώ θα μπούμε σε αυτή την που έλεγα προηγούμενος, σε αυτό το στρόβιλο, όπου ένας χτυπάει πάνω στον άλλον, θα καταστραφούν παρασιτισμοί και όλα αυτά τα οποία θολώνουν τα πράγματα, καθώς και μύθοι και ιδεολογικά που υπάρχουν μέσα στο μυαλό μας, και κάποιοι θα διασωθούν, διότι τα τρία χρώματα, όπως είπα, ο δούλος, ο μισθωτός και ο φίλος, υπάρχουν μέσα μας. Αν θέλει, για να το κλείσω αυτό έτσι, διότι ο κάθε ένας μας είναι δούλος, δηλαδή κυριαρχείται από τις φοβίες του. Είναι άτομο, είναι μισθωτός. Κυριαρχείται από την αίσθηση ανταμοιβής. Θα κάνει το καλό αν αμοιβθεί. Ο άλλος θα κάνει το καλό αν φοβάται την τιμωρία. Ο φίλος θα κάνει το καλό επειδή αγαπάει το φίλο. Αυτά ταιριάζουν, έτσι. Αυτή η σύγχυση πρέπει να διαραγεί. Εάν αυτή η σύγχυση εξακολουθήσει να υπάρχει, η ταυτότητα αυτού του έθνους εδώ είναι μία. Μία είναι. Λοιπόν, όμως, τα άτομα που την αποτελούν και οι ομάδες που την αποτελούν έχουν τη δική τους αντίληψη για το ποια είναι η ταυτότητα. Η ταυτότητα δεν είναι, όταν λέω είναι μία, εννοώ υπάρχει αντικειμενικά. Αλλά δεν υπάρχει αντικειμενικά στον τοίχο να τη δω. Μετέχουμε όλοι στην ταυτότητα αυτή μέσω της αυτοεπιβεβαίωσής μας. Όλοι επικαλούνταν τον ελληνοκεντρισμό τους όταν φτιάχτηκε το ελληνικό κράτος, έτσι. Λοιπόν, ο Μέν Κοραής είχε ως ιδανικό τη Γαλλία και έλεγε ότι ο Έλληνας είναι Γρεκογάλλος. Πρέπει να γίνει Γρεκογάλλος. Επειδή είχε ιδανικό εκείνον. Μετά ήρθαν οι αριστεροί. Επειδή είχαν ιδανικό την Σοβιετική Ένωση, όπως ήταν τότε, έπρεπε, αυτή ήταν η μεγάλη πατρίδα, η πατρίδα του σοσιαλισμού. Λοιπόν, άλλοι άλλους. Έτσι. Στην αρχή λέγανε ότι το πρότυπό μας είναι το αρχαιοελληνικό. Να γίνουμε σαν την αρχαία Ελλάδα. Ωραία. Πρότυπο κοραϊκό ήταν. Και αυτό λόγω της μετακαίνωσης της θεωρίας του ότι τα ελληνικά φώτα έσβησαν στο Βυζάντιο, αλλά ευτυχώς τα κράτησαν οι Ευρωπαίοι, οπότε αυτό που θα πάρουμε από τους Ευρωπαίους στην πραγματικότητα ήταν το δικό μας. Ναι. Έρχεται ο Παπαρηγόπουλος και λέει, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, είχαμε και το Βυζάντιο δικό μας ήταν. Το κατηγορούν βέβαια ότι ήταν σκοταδιστικό, δεσποτικό κτλ. Αλλά μήπως τα δικά τους μεσαιωνικά δεν ήταν σκοταδιστικά κτλ. Πιθανό να ήταν χειρότερο το δικό μας από τα δικά τους, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Θα πάρουμε λοιπόν και από την αρχαιότητα και από το Βυζάντιο. Οπότε είμαστε το τρίτο στάδιο του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Ήταν η σχολή η οποία επικράτησε την εποχή του μεγάλου ιδιατισμού του νεοελληνικού έθνους. Λοιπόν, αυτά όλα σβήσανε και επικρατούν σήμερα οι μηδενιστές. Δηλαδή και οι πατριώτες ακόμα είναι μηδενιστές άμα τους καλοξίσεις από κάτω. Είναι κυρίαρχη πια η ανάγνωση της ταυτότητας ως μηδέν, ότι δεν υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει. Οι άλλοι λένε υπάρχει και είναι αυτή που λέμε εμείς. Δεν υπάρχει δηλαδή μια, ας το πούμε, επιστημονική προσέγγιση στην έννοια του έθνους. Μπορεί να γίνει μια τέτοια, αλλά θα γίνει από τη σκοπιά ενός από τους τρεις τύπους. Δεν μπορεί να γίνει έξω από τους τύπους. Και στην πραγματικότητα η επιστημονική προσέγγιση αυτό είναι. Δηλαδή βρίσκει ένα αρχιμίδιο στήριγμα σε κάτι άλλο
και κοιτάει το δικό του και έτσι μπορεί να το δει με μια αμεροληψία. Λοιπόν, αν κοιτάξουμε το έθνος με βάση την ατομοκεντρική οπτική, τότε θα πούμε ότι η ταυτότητά του είναι σύμβαση. Ότι το έθνος είναι σύμβαση. Είναι συνταγματικός, είναι συνταγματισμός. Έτσι. Ή είναι αίμα. Ή είναι συνείδηση και μόνο. Οι Γερμανοί, όταν χρειαζόταν να επιστρατεύσουν την εθνική τους ενότητα και δεν είχαν άλλο τρόπο, διότι ήταν ατομοκεντρικοί, ότι υπάρχουν μόνο άτομα και κενό, τι επινόησαν? Επινόησαν τη φιλετική θεωρία, ότι ναι, μεν είμαστε άτομα, αλλά όλα τα άτομα όμως αυτά έχουν την είναι τις ίδιες φυλές, έχουν το ίδιο αίμα. Έτσι. Τώρα, αν αντιμετωπίσει κανείς το θέμα του έθνους με βάση τον ελληνικό πολιτισμό, τότε αλλάζουν τα δεδομένα. Δηλαδή, διαπιστώνεται ότι είναι αυτό που λένε έθνος, έθνοκράτος, είναι το σύστημα πατρίδος του νεωτερικού πολιτισμού. Είναι αντικειμενικό. Τώρα φαίνεται αντικειμενικό. Αν το δεις από μέσα, δεν φαίνεται αντικειμενικό. Έτσι. Το δικό μας, δηλαδή, το δικό μας λέω αυτό. Ο ελληνικός πολιτισμός έχει ένα πλεονέκτημα ως προς αυτό, διότι δέχεται συγχρόνως ως δημιουργικά υποκείμενα του πολιτισμού και το άτομο και το συλλογικό. Επομένως, μπορεί να βλέπει την πόλη ως δημιουργικό, ως δημιουργική οντότητα και να το θεωρεί προφανώς. Λέει ο Αριστοτέλης, η πόλη προφανώς προηγείται του ατόμου. Έτσι δεν είναι? Προηγείται. Το βρίσκει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τον Έλληνα, ενώ για τον εσωτερικό, αν του πεις αυτό, με τίποτα δεν μπορεί να το δεχθεί. Για τον Έλληνα δεν αποτελεί, διότι έχει εμπειρία αυτού του πράγματος. Έχει το εκ της εμπειρίας όμα, που έλεγε ο Αριστοτέλης. Ότι δηλαδή, να, στην εκκλησία του Δήμου αυτά τα πράγματα τίθενται απέναντι. Λοιπόν, με βάση την ελληνική προσέγγιση στο πρόβλημα, το πρόβλημα δεν είναι η μία πλευρά είναι η καλή και η άλλη πλευρά είναι η κακή. Διότι απλώς η οικουμενικότητα και το σύστημα πατρίδος, έτσι, ή να το πούμε αλλιώς όπως το λέει εδώ, η παγκοσμιότητα, έτσι, το έθνος και η οικουμένη, να το θέσουμε πιο τέτοια, λοιπόν, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στο μέτρο που αναπτύσσεται το έθνος δημιουργεί η οικουμένη. Στο μέτρο που υπάρχει η οικουμένη, το έθνος από οντότητα, από ατομικότητα μετατρέπεται σε πρόσωπο. Δηλαδή γίνεται σχεσιακό. Για να υπάρχουν και τα δύο μαζί. Το πρόσωπο είναι συμβατό με την οικουμένη. Το άτομο δεν είναι συμβατό με την οικουμένη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή είναι πρόβλημα του νεωτερικού πολιτισμού. Αν δεν μεταλλαχθεί αυτό σε ό,τι αφορά το οντολογικό του υπόβαθρο, δηλαδή το άτομο να γίνει πρόσωπο, δεν μπορεί να το λύσει το πρόβλημα. Είναι αδύνατο να το λύσει το πρόβλημα. Άρα, επομένως, δεν είναι να πάμε με το έθνος κράτος, δηλαδή με την νεωτερική θέση για το έθνος και με την νεωτερική θέση για την οικουμένη και να τσακωθούμε πάνω εδώ και να βρούμε λύση. Είναι μια αντίθεση, η λύση της οποίας βρίσκεται στο τρίτο και όχι στο μηδέν, διότι προσπαθεί να μηδενίσει το ένα προσπαθεί να μηδενίσει το άλλο. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Δεν είναι στο μηδέν. Μέσω του μηδενός, περνώντας από το μηδέν, τι γίνεται, ενεργοποιείται, περνά στην ενεργό, στη δυνατή ενεργό κατάσταση το αποθυμένο τρίτο. Η τρίτη ζώνη του πολιτισμικού φάσματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ζώνες. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε. Η τρίτη είναι, πώς λέτε, το contra errores grecorum. Ο πολιτισμός, ο δυτικός, συγκροτήθηκε πάνω σε αυτό το μοντέλο. Οι Γερμανοί με τους Λατίνους μαζί εναντίον των Ελλήνων. Να το πούμε, των Ελλήνων ως οικουμενικότητα, όχι ως απλώς γρεκών ατόμων. Έτσι. Είναι πρόταση αυτό. Και συγκεκριμενοποιείται, όπως λέγαμε, κοινότητα προσώπων, έθνος κοινοτήτων κτλ. Ναι, εννοώ στην κατάσταση μηδέν, όπου δεν υπάρχει κοινωνικότητα, δεν υπάρχει συλλογικότητα δηλαδή. Σήμερα. Πουθενά. Δεν υπάρχει συλλογικότητα πουθενά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει και η Εκκλησία. Διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Διότι δεν υπάρχει δήμος. Η εκκλησία κι αλλιώς είναι σέχτα. Πέφτει σε επίπεδο σέχτας. Και δεν είναι η εκκλησία σέχτα. Η εκκλησία είναι άλλο σύστημα πατρίδος. Λοιπόν, μπόρεσε να μπει ο χριστιανισμός στον κόσμο επειδή ενδημοποιήθηκε στον Δήμο, στον ελληνικό Δήμο. Και ο ελληνικός Δήμος την έκανε οικουμένη. Αυτός την έκανε ουσιαστικά θρησκεία της Ρωμαϊκής Οικουμένης. Υπάρχει πρόβλημα εδώ. Μην νομίζουμε ότι μπορούμε, γιατί τελειώνει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ως εξής. Πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, τους είπε ότι εσείς είστε το άλας της γης. Εάν το άλας μορανθεί, εν τίνε αλιστήσετε, θα πεταχτεί έξω και θα καταπατηθεί υπό των ανθρώπων. Από την άλλη μεριά τους είπε, εσείς είστε το φως του κόσμου. Αν το φως μπαίνει κάτω από το μόδιο, πρέπει να τεθεί πάνω για να φέξει. Δηλαδή, ουσιαστικά είστε ένα ένζυμο σωτηρίας του κόσμου, όχι αυτοσωτηρίας δική σας. Η δουλειά σας είναι να πάτε να ζυμώσει, ο κόσμος είναι ένα φύραμα, το οποίο εσείς είστε το ένζυμο που θα τον ζυμώσει. Λοιπόν, η Εκκλησία είναι μία διαδικασία. Όπως εγώ, ο Θεός, ήρθα και ενσαρκώθηκα στον κόσμο, προσέλαβα την ανθρώπινη φύση, έτσι, το ίδιο εσείς που ενσωματωθήκατε στην δική μου, έτσι, έχετε σχέση φιλική με μένα, εγώ δεν σας κάνω δούλους, εγώ σας κάνω φίλους, σας έχω φίλους, είπε, ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σας. Λοιπόν, εσείς οφείλετε να κάνετε το ίδιο πράγμα ως συλλογικότητα, ως εκκλησία δηλαδή, με τον κόσμο. Και μάλιστα σύμφωνα με την πρωτοχριστιανική επιστολή προς Διόγνητον, λέει ότι ο χριστιανός, η εκκλησία δηλαδή, γιατί ο χριστιανός χωρίς εκκλησία δεν υφίσταται, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, όπως η σχέση του χριστιανού με τον κόσμο, της εκκλησίας με τον κόσμο, είναι όπως η σχέση της ψυχής με το σώμα. Λοιπόν, το σώμα αντιδρά, κυνηγάει, χτυπάει και τα λοιπά την ψυχή. Δεν τη θέλει. Ο κόσμος, τον χριστιανισμό, δεν τον θέλει. Όπως το σώμα τα βάζει με την ψυχή επειδή του βάζει πειθαρχία, του αμφισβητεί την άμεση πραγματοποίηση των επιθυμιών του κτλ. Παρόλο που ο κόσμος τίθεται εχθρικά απέναντι στην Εκκλησία, παρόλο που το σώμα τίθεται εχθρικά απέναντι στην ψυχή του, η ψυχή αγαπά το σώμα και δεν το εγκαταλείπει με τίποτα. Παρά μόνο όταν έρθει η ώρα να τον εγκαταλείψει. Το ίδιο συμβαίνει και με τον χριστιανισμό. Άρα δηλαδή η έννοια ενδημοποίηση, διότι κόσμος, πολιτισμός και όλα αυτά υπάρχουν μέσω κάποιων μορφών δήμου, μέσω κάποιων μορφών κοινότητας, πραγματικής. Είναι το πρόβλημα που λέγαμε ως αριστερή παλιά. Λοιπόν, χωρίς επαναστατική θεωρία δεν υπάρχει επαναστατικό κίνημα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά και χωρίς ταξική πάλι δεν υπάρχει επαναστατικό κίνημα επίσης. Λοιπόν, τι θα κάνουμε εμείς τώρα που θέλουμε να φτιάξουμε το επαναστατικό κόμμα της εργατικής τάξης? Λοιπόν, θα δημιουργήσουμε ταξική πάλι. Ορίστε. Αυτό συνέβη στην πραγματικότητα. Είναι σαν να λέμε τώρα, θα δημιουργήσουμε δήμο. Θα δημιουργήσουμε δήμο μέσα στον οποίο να ενδημοποιηθούμε. Αλλά δεν έχεις δήμο. Γιατί δεν έχεις κοινωνία, δεν έχεις κοινωνικότητα. Άμα είχες κοινωνικότητα, θα είχες εκκλησία, έτσι, θα είχες θυσιαστήριο, θα είχες σχολή, θα είχες πολιτεία. Έτσι δεν είναι. Θα τα είχες αυτά τα τρία. Εσύ μιλάς ως ένα από αυτά τα τρία. Αυτό πρέπει να καταλάβεις, πρέπει να κατανοήσεις πρώτα. Υπάρχει η ουράνια, η θριαβεύουσα εκκλησία, έτσι, είναι η τεθνεότητας, είναι ο Χριστός κεφαλή της. Αυτή υπάρχει. Λοιπόν, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμπαντή τόπο και καιρό υπάρχει πράγματι ενδημοποιημένη εκκλησία τη στιγμή που δεν υπάρχει δήμος. Δηλαδή, ουσιαστικά βρισκόμαστε στο μαθητεύσατε πάντα τα πορευθέντες, μαθητεύσατε το δικό σας έθνος και άστε τα έθνη εν γένεια.
πρέπει να ξαναμαθητεύσουμε τον εαυτό μας, είναι σαφές. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Και αν τον μαθητεύσουμε, θα έρθει η ενδημοποίηση και όλα θα πάνε καλά. Γι' αυτό και ο Κολακόφσκι καταλήγει σε αυτό ακριβώς, ότι η χριστιανοσύνη βρίσκεται στις ρίζες της Ευρώπης και η ανωτερότητά της, δηλαδή η ταυτότητά της, αυτό ήθελε να πει, πραγματικά μπορεί να σωθεί αν καλλιεργήσουμε αυτό το τις ρίζες. Αν επιστρέψει εκεί. Ναι. Το κομμάτι από τον Ντόιμπι, σε ποιον μιλώ είναι.